Ο πραγματισμός στέλνει το νόημα. Το ερώτημα... Καλησπέρα σε όλους. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ και να ευχαριστήσουμε και εσάς εκπρόσωπος Εξάρχεια ακόμη μια φορά τον Οσότρος για τη φιλοξενία της σημερινής εκδήλωσης. Σήμερα παρουσιάζουμε το βιβλίο του πολύ καλού φίλου Σωτήρη Σαμαδούρα με τίτλο Νικολό Μακιαβέλη, Αμηχανία και Μηχανική, Ελευθερία και Πολιτικός Χρόνος στα θεμέλια της νεωτερικότητας. Μια κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Σωτήρη, γύρω από έναν κατά μία έννοια αρκετά παρεξηγημένο στοχαστή, ειδικά στους χώρους, στους ριζοσπαστικούς χώρους. Έναν στοχαστή ο οποίος έδρασε σε ένα μετέχνιο μιας μεγάλης ιστορικής και κοινωνικής αλλαγής και έναν στοχαστή ο οποίος θα έλεγα κατά μία έννοια καθόρισε αυτό το οποίο αποκαλέστηκε αργότερα νεωτερική πολιτική σκέψη και φιλοσοφία. Είναι παρεξηγημένος, στοχαστής, γιατί όπως φαίνεται και μέσα από τη μελέτη του Σωτήρη, νομίζω ότι σήμερα μελετώντας κάποιος το Μακιαβέλη, εκτός των άλλων, επειδή δυστυχώς έχει ταυτιστεί μόνο με το βιβλίο του ηγεμόνας, νομίζω μπορεί να βρει ενάσματα και ερωτήματα για να σκεφτεί σοβαρά σήμερα γύρω την έννοια της πολιτικής, την έννοια του πολιτικού και την έννοια της ελευθερίας εκτός πολλών άλλων. Για τη σημερινή παρουσίαση, εκτός από τον Σωτήρη, είναι μαζί μας ο Στέφανος Ροζάνης, καθηγητής φιλοσοφίας και τον ευχαριστούμε πολύ που για ακόμα μια φορά έρχεται και συμμετέχει στους διαλόγους που προσπαθούμε να ανοίξουμε εδώ στον Οσότρος. Και ο Γιώργος Φαράκλας, επίσης καθηγητής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσουμε με τον Σωτήρη Σαμαδούρα. Θα πει κάποια πράγματα για το βιβλίο και θα συνεχίσουμε με τους άλλους δύο πολιτές μετά. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήρθατε εδώ σήμερα και με ενδιαφέρον που βλέπω, δηλαδή η συζήτηση ξεκίνησε ήδη πριν από την εκδήλωση, πρέπει να πούμε. Να ευχαριστήσω επίσης τις εκδόσεις Εξάρχεια που έχουν τη διοργάνωση σήμερα, το χώρο των Οσότρων, τον χώρο που είναι γνώριμος, οικείος, και βεβαίως τον Στέφανο Ροζάνη και τον Γιώργο τον Φαράκλα που μεσαιώνουν σήμερα. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να με συγχωρήσετε που θα μιλήσω με τη βοήθεια εδώ του χειρόγραφου. Είναι δύσκολο το θέμα. Είναι δύσκολο και γιατί δεν είναι ποτέ εύκολο να παρουσιάζει κανείς δική του δουλειά. Και δεύτερον, γιατί έχω πάντα μια κάποια δυσκολία όταν με ρωτάνε, όταν μου ζητάνε να μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Είναι γιατί, εντάξει, μια ομιλία πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Συγκεκριμένη αρχή, μέση και τέλος, και το συγκεκριμένο βιβλίο ξεκινάει αντιθέτως με ερωτήματα τα οποία δεν γίνεται να κλείσουν ακριβώς. Τα ερωτήματα της πολιτικής, της ελευθερίας, του νοήματος, του χρόνου και καταλήγει βεβαίως και σε ένα ανοιχτό συμπέρασμα. Καταλήγει σε πολλά συμπέρασματα, αλλά ένα βασικό συμπέρασμα είναι ακριβώς ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε να δώσουμε έτσι ολοκληρωμένες, τελειωτικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, την απάντηση στα οποία μπορούμε μόνο να προσεγγίσουμε. Και η διαδρομή που ακολουθώ κατά τη συγγραφή δεν βοηθάει και αυτή πάρα πολύ επίσης, γιατί δεν είναι μια διαδρομή ευθυγραμμή, είναι μια διαδρομή με σκαλοσιές, με πισωγυρίσματα, με αντιφάσεις. Προχωράει και μέσα από τις αντιφάσεις κάποιες φορές το βιβλίο με δισταγμούς. Πιο πολύ, περισσότερο ανοίγω οδούς διαφυγής, ας πούμε, παρά δημιουργώ ασφαλή σημεία, ασφαλείς τόπους που να μπορούμε να κλειστούμε. Παρ' όλα αυτά, το βιβλίο, από όσο μου λένε, λειτουργεί. Διαπνέεται από μια ενιαία λογική, ριζικής κριτικής και πραγματικής αγωνίας και αναδεικνύει μια σειρά εργαλεία, μια σειρά από έννοιες που καθορίζουν το μακιαβελικό έργο, καθορίζουν την νεωτερική πολιτική σκέψη και αποκαθαρμένες από τη σκουριά που συσσόρευσε πάνω τους ο χρόνος μας επιτρέπουν μέσα από αυτή την επιστροφή στο παρελθόν και σε αντιπαράθεση με το παρόν να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το δικό μας καιρό, το δικό μας μέλλον. Θα σταθώ σήμερα σε μερικά από αυτά τα σημεία τα οποία βγαίνουν μέσα από την ερμηνεία του βιβλίου και ελπίζω φτάνοντας στο τέλος να έχω δώσει μια εικόνα του Μακιαβέλη λίγο διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει και να έχω ανοίξει μια συζήτηση
γύρω από το ζήτημα και της πολιτικής ελευθερίας και του πολιτικού χρόνου. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα σταθούμε είναι το ζήτημα του διχασμού. Εδώ ο Μακαβέλη έρχεται σε μια μεγάλη ρήξη και με την ελληνορωμαϊκή και την ιουδαιοχριστιανική και με την ουμανιστική σκέψη της εποχής του. Έρχεται σε ρήξη και με το παρελθόν και σε μεγάλο βαθμό και με το μέλλον. Διότι όχι μόνο αναγνωρίζει τον διχασμό, τον κοινωνικό ανταγωνισμό, για να το πούμε και έτσι, ως συστατικό, αναγκαίο και αναπόφευκτο γνώριμα κάθε κοινωνίας, να διαμορφώνει έτσι ένα πλαίσιο πραγματιστικού πλουραλισμού, αλλά και θεωρεί την ελεύθερη εκδίπλωση του διχασμού αναγκαία προϋπόθεση για την ελευθερία και κατ' επέκταση και για το μεγαλείο της κάθε πολιτείας, όπως γράφει. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τις εκκλήσεις για Ομόνοια, για Ενότητα, Εθνική Ελλάδος, διάφορες έτσι, διάφοροι παραλληλισμοί, μεταφορές από αθλητικές ομάδες, αθλητικά γεγονότα, όταν μιλάμε για πολιτική. Είμαστε εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο σκέψης που αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως σώμα, ως ενιαίο σώμα, το οποίο οφείλει να λειτουργήσει αρμονικά. Και έτσι είναι ένα πλαίσιο στο οποίο το στομάχι, τα πόδια δεν μπορούν να εξεγερθούν ενάντια στο κεφάλι. Είμαστε εξοικειωμένοι με αυτή τη σκέψη γιατί είναι κυρίαρχη. Είναι ακόμα και σήμερα κυρίαρχη. Ο Μακιαβέλη, λοιπόν, ανάμεσα στις άλλες καινοτομίες που το οφείλουμε, είναι ο πρώτος στοχαστής που σπάει αυτή την παράδοση της σημασίας της κεντρικής, του κεντρικού ρόλου της Ομόνοιας, της Ενότητας. Και το κάνει ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος που το κάνει. Ο Μακιαβέλη εισάγει μια, εγώ θα έλεγα, προεπιστημονική κοινωνιολογία. Διακρίνει δύο κυρίως υποκείμενα, δύο διαθέσεις, όπως λέει, ιδανιζόμενος την νεολογία της ιατρικής εποχής του, τους μεγάλους και τον λαό. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται για ανθρωπολογία, δεν πρόκειται για πεσημιστική εκτίμηση για την ανθρώπινη φύση εν γέννη, όπως θα ήθελε η συντηρητική παράδοση ή κάποιες συντηρητικές ερμηνείες Μακιαβέλη, αλλά για κοινωνιολογία. Αυτό που καθορίζει τη συμπεριφορά των δύο υποκειμένων είναι η κοινωνική τους θέση. Και ο Μακιαβέλη διαπιστώνει ότι η διάθεση των μεγάλων είναι πάντοτε να κυριαρχούν, ενώ η διάθεση των μικρών, η διάθεση του λαού, είναι σε γενικές γραμμές. Λέω σε γενικές γραμμές γιατί το εξαρτά και αυτό από τις συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, από τις ιστορικές κοινωνικές συνθήκες. Λοιπόν, η γενικότερη του στάση όμως των μικρών του λαού είναι να αποφεύγουν την καταπίεση. Έτσι, η φύλαξη της ελευθερίας πρέπει τελικά για τον Μακιαβέλη, τον κοινικό κτλ. Να παραδίδεται στο λαό. Αυτή η διαπίστωση επιτρέπει στον Μακιαβέλη μία ακόμη σπουδαίτερη καινοτομία. Προϋπόθεση της διατήρησης ελευθερίας και κατά συνέπεια του μεγαλείου της πολιτείας, όπως είπαμε, είναι για τον Μακιαβέλη η ικανοποίηση της λαϊκής επιθυμίας, τουλάχιστον στις διατριβές. Ο Φλωρεντίνος γίνεται έτσι ο πρώτος πολιτικός στοχαστής που αποδίδει κεντρικό ρόλο στην επιθυμία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο πρώτος ερμηνευτής του Μακιαβέλη, ο οποίος σημειώνει το ρόλο της επιθυμίας στο έργο του, είναι ο Κλοντ Λεφόρ, ο οποίος γνωρίζεται ότι συμμετείχε στο σοσιαλισμό στη βαρβαρότητα μαζί με τον Καστοριάδη. Γιατί το στοιχείο αυτό έχει καταληκτικές συνέπειες για την ερμηνεία. Έχουμε να κάνουμε με μια ζωντανή και δυναμική αντίληψη για την πολιτική, με μια περισσότερο πολιτική και λιγότερο φιλοσοφική αντίληψη τελικά, που αναγνωρίζει θεμελιακά τον πλουραλισμό, το αμφίβολο, την αστάθεια, που επιτρέπει, εδράζεται, όπως είπαμε, σε μια προεπιστημονική κοινωνιολογία αντί για ανθρωπολογία, που ανοίγει τον δρόμο για τη σκέψη με όρους ηγεμονίας και όχι απλώς αυθαίρετης κυριαρχίας, που μετατοπίζει τελικά το πολιτικό από τον ουρανό στη γη και του δίνει τους δικούς του νόμους μια δική του σφαίρα. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβούν χωρίς τον καταλυτικό ρόλο της επιθυμίας, η οποία, σε αντίθεση με τον λόγο, είναι ανθρώπινη. Εντελώς ανθρώπινη και όχι μια δύναμη που διέπει το σύμπαν στο σύνολό του, εσωτερική και όχι εξωτερική, απρόβλεπτη, θερμή πολιτική. Επιπλέον, μέσα από τον καταληκτικό ρόλο της ασταθούς λαϊκής επιθυμίας, εισάγεται στο έργο του Μακιαβέλη ο ασταθής καιρός, που βρίσκεται σε διαρκή αντίθεση με την επιδίωξη της πολιτείας για διάρκεια στον χρόνο. Η αντίθεση αυτή είναι κεντρική για την ανάπτυξη του βιβλίου. Είναι ο άξονας που επιτρέπει μια ενιαία ανάγνωση του Μακιαβέλη. Και να σημειώσουμε εδώ ότι συνήθως όταν διαβάζουμε περισσότερες από τις ερμηνείες που διαβάζουμε, επικεντρώνουν αναλόγως με το που τοποθετείται ο συγγραφέας, επικεντρώνουν στο ένα ή στο άλλο από τα δύο μεγάλα βιβλία του Μακιαβέλη. Ένας συγγραφέας πιο δημοκρατικός, ρεπουμπλικάνος κτλ. Θα επικεντρώσει στις διατριβές.
ένας άλλος συγγραφέας θα επικεντρώσει στον ηγεμόνα. Εδώ λοιπόν αντιθέτως προσπαθούμε να κάνουμε μία νέα ανάγνωση του έργου και των δύο βιβλίων. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον άξονα που μας επιτρέπει αυτή τη διαφορετική ματιά, τον άξονα καιρού χρόνου, που μας επιτρέπει μια νέα ανάγνωση και μια διαφορετική ματιά σε κλασικά πολιτικά προβλήματα και διαμάχες. Φτάνουμε έτσι στο επόμενο στοιχείο που αναδεικνύεται από αυτή την ανάγνωση Μακιαβέλη, το στοιχείο της ενδεχομενικότητας. Τόσο στις διατριβές, το δημοκρατικό του βιβλίο. Βιβλίο μεγαλύτερο, βιβλίο στο οποίο έχει αφαιρέσει περισσότερο χρόνο, βιβλίο το οποίο απευθυνόταν στους φίλους του, βιβλίο μάλλον πιο σημαντικό για τον Μακιαβέλη. Τόσο λοιπόν στις διατριβές, όπου η αστάθεια της λαϊκής επιθυμίας δεν επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις, όσο και στον ηγεμόνα, το πιο γνωστό του βιβλίο για διάφορους λόγους που να κάνουν την πρόσληψη ιστορικού κλπ., όπου το αποτέλεσμα είναι συνάρτηση της πολιτικής αρετής του ηγεμόνα, η ιστορία γίνεται αντιληπτή. Έστω και αντιθετικά, και η αντίφαση εδώ είναι κομμάτι πράγματος και είναι εξαιρετική σημασία, έστω και αντιθετικά λοιπόν γίνεται σε τελική ανάλυση ιστορία αντιληπτή ως ανοιχτό πεδίο που διαμορφώνεται από την πολιτική πράξη. Εδώ εισάγεται και το στοιχείο της πολιτικής τέχνης, που έχει σημασία να το κατανοήσουμε, αφού διαφέρει ριζικά από την τεχνική. Βασικό γνώρισμα της πολιτικής τέχνης είναι για τον Μακιαβέλη η ετερογένεια. Όταν ο Μακιαβέλη μιλάει για πολιτική τέχνη, για arte dello Stato, δεν έχει στο μυαλό του τη σημερινή αυτονομημένη τεχνική, αλλά το φλωρεντινό εργαστήρι. Τόπο πολιγό, όπου συχνά συμπάρχουν και συμπίπτουν ακόμη στο ίδιο πρόσωπο ο καλλιτέχνης, ο επιστήμονας, ο θεωρητικός, ο βάναυσος, όπως τον θεωρούσε στην αρχαιότητα μηχανικός, και ο φιλόσοφος. Παράγοντας ανθρώπους στο πρότυπο του Λεωνάρντο Νταβίτσι, που αποτελεί περισσότερο σύμβολο παρά εξαίρεση. Αυτή είναι μια μικρή σημείωση που θα πρέπει να την έχουμε στο νου μας όταν συζητάμε την πολυσυζητημένη ετερογένεια του ηγεμόνα, αλλά και ειδικότερα την έννοια του πραγματισμού. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουν ότι ο πραγματισμός, ο ρεαλισμός, όπως αναφέρεται συχνά του Μακιαβέλη, δεν έχει καμία σχέση με την αγιοποίηση του μέσου θεωματοσκοπού που του χρεώνεται συνήθως. Πατώντας στη σύνθετη εμπειρία που σκεγγραφήσαμε μόλις, αλλά και στην πολιτική του εμπειρία που πάντα διαψεύδει τέτοιες απλοϊκότητες, ο Μακιαβέλη δεν αποσυνδέει πλήρως το μέσο από το σκοπό. Έχει συνείδηση και δηλώνει ρητά ότι ναι, μεν τα μέσα δεν ταυτίζονται με το σκοπό, ωστόσο διαφορετικά μέσα παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα. Έτσι, τα εργαλεία που προτείνει στον δημοκρατικό ηγέτη και τα εργαλεία που προτείνει στον ηγεμόνα είναι διαφορετικά. Ο πραγματισμός του Μακιαβέλη δεν είναι ούτε κινησμός, ούτε προσαρμογή στην πραγματικότητα. Πραγματισμός για τον Φλωρεντίνο σημαίνει να λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα, τις δεδομένες συνθήκες, τους σχετισμούς, για να παράγουμε όμως το αποτέλεσμα που εμείς επιθυμούμε. Κάτι που γίνεται μόνο με μέσα που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα και δεν το ακυρώνουν στην πορεία. Έτσι, για παράδειγμα, για τον Μακιαβέλη, ένας δημοκρατικός ηγέτης οφείλει να είναι αυστηρός στην εφαρμογή του νόμου, σαν ίσως απέναντι σε ίσους, για να δημιουργεί ισοτιμία και όχι στρατιές οπαδών που είναι επικίνδυνοι για τη δημοκρατία. Είναι ο πραγματισμός του τοξότη, που σημαδεύει ψηλά και υπολογίζει τον άνεμο, αλλά για να πετύχει έναν στόχο. Και είναι αυτός ο στόχος που δίνει νόημα και περιεχόμενο στον πραγματισμό. Χωρίς όραμα, ο πραγματισμός στερείται νόημα. Αυτό μας φαίνει στην επόμενη μεγάλη εικόνα. Μακιαβέλη γενικώς εικονογραφεί διαρκώς. Ναι. Μια αλλαγή λίγο μικροφόνου, γιατί δεν ακούγεται τόσο καλά κάτω. Αυτό είναι καλύτερο. Ωραία. Νομίζω τώρα με ακούτε καλύτερα, όντως. Τώρα με ακούτε πολύ καλύτερα. Με ακούω και εγώ πολύ καλύτερα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό μας φαίνει στην επόμενη μεγάλη εικόνα, στην οποία θα πρέπει να σταθούμε. Την εικόνα του ένοπλου προφήτη. Η ετερογένεια της τέχνης του πολιτισμού, ο συνδυασμός ειδικά του πραγματισμού με το όραμα, συμπυκνώνεται εντυπωσιακά στη μορφή του ένοπλου προφήτη. Ο ηγέτης, ατομικός ή συλλογικός, όπως μας επιτρέπει αργότερα να το σκεφτούμε ο Γκράμσι, θα πρέπει να μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Ο Μακιαβέλη, νέος ακόμη, έζησε την αποτυχημένη περιπέτεια του προφήτη Σαγωναρόλα, και αργότερα είδε το Σοντερίνι να πέφτει γιατί ενώ έβλεπε τους εχθρούς της ρεπουμπλικανικής Φλωρεντίας, δεν τους χτυπούσε δέσμιος μιας ανήθικης, κατά του Μακιαβέλη τουλάχιστον, ηθικολογίας. Ο Μακιαβέλη λοιπόν ρητά και βαθύτατα σημαδεμένος από αυτές τις εμπειρίες, και ειδικά του Σοντερίνι, του κόστησε φυλάξη, βασανιστήρια, εξορία, υπογραμμίζει εμφαντικά ότι οι άοπλοι προφήτες έχουν πάντοτε κακό τέλος.
τα πρότυπά του είναι αντιθέτως ο Κέσαρας Γοργίας και στο βάθος ο Μωυσής. Αντιλαμβάνεται την πολιτική ως ένα πεδίο όπου πρέπει να συναντώνται το σχεδόν προφητικό όραμα με την ισχύ και την αποφασιστικότητα που είναι αναγκαίες για την πραγμάτωσή του. Ο Μωυσής όμως δεν είναι τέτοιο πρόσωπο και συνδέεται άμεσα με την επόμενη εικόνα που μας φτιάχνει ο Μακιαβέλη και που οφείλουμε να αναδείξουμε. Την εικόνα της ειρήνη, την ερημοποίηση. Ο Μωυσής είναι ο προφήτης αυτός που ελευθέρωσε τον λαό του Ισραήλ και τον οδήγησε στην έρημο. Ο ηγεμόνας του Μακιαβέλη είναι και αυτός ένας προφήτης της ειρήνη. Ισοπεδώνει τα πάντα, μετατρέπει τα πάντα σε αδρανή, εύπλαστα υλικά. Δημιουργεί γύρω του την έρημο μιας απόλυτης μοναξιάς και αποκηρύσει την ίδια την ανθρωπιά. Έχει ανάγκη την έρημο και είναι σημαντικό να δούμε γιατί. Και εδώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο κλειδί του έργου, τι αν θέλετε, τις ερμηνείες προτείνω. Ο Μακιαβέλη παλεύει με την ίδια αντίθεση και στα δύο βασικά του έργα. Την αντίθεση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές χρονικότητες, την αντίθεση καιρού και χρόνου. Στις διατριβές, το στοιχείο του καιρού, του ποιοτικού, υποκειμενικού χρόνου, εισάγεται με την μετάβλητη λαϊκή επιθυμία, η οποία, ενώ έχει αναγορευτεί σε θεμέλιο της ελευθερίας και του μεγαλείου της πολιτείας, έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη της ίδιας της πολιτείας για διάρκεια. Ο καιρός, η χρονικότητα της επιθυμίας, έρχεται σε αντίθεση με τον χρόνο, τη χρονικότητα της πολιτείας. Η λαϊκή επιθυμία παγιώνεται και στρέφεται ενάντια στον εαυτό της. Ο καιρός παγιώνεται, γίνεται χρόνος και στρέφεται ενάντια στον εαυτό του και ενάντια σε κάθε καιρό. Η ελευθερία ακυρώνεται έτσι στο τέλος, στο όνομα της ίδιας ελευθερίας. Η ελευθερία μιας περίοδου γίνεται κατά πίεση μιας άλλης. Ο αποδεκατισμός στην τύχη προτείνεται στο τέλος ως ιδανικό κατασταλτικό μέτρο για μια πολιτεία η οποία, αν θυμόμαστε στην αρχή, θεμελιώθηκε ακριβώς πάνω στην επιθυμία να αποφευθεί κατά πίεση. Το αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στον ηγεμόνα, σε άλλο επίπεδο. Σε ένα δετερμινιστικό σύμπαν, ο ηγεμόνας καλείται να καινοτομήσει. Η αρετή του, η πολιτική τέχνη, πρέπει να υπερνικήσει τη φορτούνα, την ιστορία, τα άστρα. Δεν υπάρχει όμως χώρος για καινοτομία σε ένα δετερμινιστικό σύμπαν. Όταν η ιστορία γίνεται αντιληπτή, όπως γράφει ο Μακιαβέλη, ως οικοδόμημα, όπου η μία πέτρα οδηγεί, ετοιμάζει την άλλη, το που θα μπει η επόμενη, μοναδικός τρόπος να οικοδομηθεί κάτι πραγματικά νέο, αφού αφαιρώντας απλώς μια πέτρα, πάλι πέτρα θα πρέπει να μπει στο ίδιο σημείο, μοναδικός τρόπος να οικοδομηθεί κάτι πραγματικά νέο είναι να γκρεμιστεί το οικοδόμημα στη θέμελο και να οικοδομηθεί νέο. Θεμελίδι. Έτσι, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, έχουμε μπροστά μας δύο έργα που θεμελιώνουν την εταιρική πολιτική σκέψη, δύο έργα που θεμελιώνουν την πολιτική μας σκέψη. Στο ένα, η ελευθερία ακυρώνεται στο όνομα της ελευθερίας και καταλήγουμε σε αυταρχικές πολιτικές όταν ο καιρός παγιωμένος σε χρόνο στρέφεται ενάντια σε κάθε νέο καιρό. Στο άλλο, ο ολοκληρωτισμός, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο περιορισμός της πολιτικής στο μέγεθος της αίθουσας συναντήσεων του ηγεμόνα. Είναι το αποτέλεσμα στο οποίο φτάνουμε όταν ο καιρός απολυτοποιείται και στρέφεται ενάντια στον χρόνο, ισοπεδώνοντας το παρελθόν και εμποδίζοντας το μέλλον. Τόσο στο όνομα της διάρκειας του παρελθόντος, τόσο στο όνομα της διάρκειας του παρελθόντος και του μέλλοντος, όσο και στο όνομα της στιγμής, καταλήγουμε σε πολιτικές τραγωδίες. Και τίθεται τελικά το ερώτημα, πώς να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την ελευθερία μας, χωρίς να καταλήξουμε και πάλι σε αυτόν τον εφιαλτικό τόπο. Το προσωρινό συμπέρασμα, στο οποίο φτάνω στο τέλος του βιβλίου, το οποίο έχει ενδιαφέρουσες πολιτικές προεκτάσεις, είναι ένα κάπου ρομαντικό συμπέρασμα, στο οποίο όμως με βοηθάει μια τυπική ορθολογική διάκριση. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει αρχικά διάκριση σε θετική και αρνητική ελευθερία. Θετική ελευθερία είναι, θυμίζω, η ελευθερία που απαντάει στο ερώτημα της πηγής της εξουσίας. Στο ερώτημα ποιος έχει την εξουσία, ποιος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Και αρνητική ελευθερία είναι η ελευθερία που απαντάει στο ερώτημα των ορίων της εξουσίας, ανεξάρτητα από την πηγή της εξουσίας. Αυτό που προτείνω στο συμπέρασμα είναι ότι κάθε φορά που τίθεται το ζήτημα του πολιτικού χρόνου, τίθεται και το ζήτημα της πολιτικής ελευθερίας σε κάθε μία από τις μορφές της και συνολικά. Το ζήτημα του καιρού θέτει το ζήτημα του ποιος και το ζήτημα του χρόνου θέτει το ζήτημα των ορίων. Και ενώ δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση ανάμεσα σε όσους δίνουν διαφορετική απάντηση στα δύο αυτά ερωτήματα, μπορούμε τουλάχιστον να αποφύγουμε τη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς που ενώ δίνουν διαφορετικές προτεραιότητες, στο ίδιο ερώτημα θα έδιναν την ίδια απάντηση. Και σε κάθε περίπτωση, μετά από όλα αυτά, μπορούμε να δούμε
κάπως διαφορετικά κάποια κλασικά πολιτικά διλήμματα, όπως το δίλημα μεταρρύθμιση επανάσταση. Και να επιχειρήσουμε να συνθέσουμε σε αυτή τη βάση και σε αυτή τη βάση, να βάλουμε ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση, παραδόσεις που έχουν απομακρυνθεί, όπως ας πούμε το μαξιμό του αναρχισμού. Τέτοιο είναι και το παράδειγμα της Emma Goldman που χρησιμοποιώ, η στιγμή που η Goldman αποφασίζει ότι μπορεί να δίνει αγώνες για μεταρρυθμίσεις και να παραμένει αναρχική. Είπα όμως ότι αυτή είναι κάπως δραματική λύση παρά τον αρχολογισμό της. Το λέω αυτό γιατί είναι μια λύση ανοιχτή. Είναι μια πρόταση να δούμε την ελευθερία σαν μια διαρκή, διαρκώς ανολοκλήρωτη προσπάθεια και όχι σαν τελικό τόπο. Ή για να το πούμε διαφορετικά, όπως το γράφω κιόλας, αυτό που προτείνω έχει μάλλον τρεις στιγμές. Είναι μια διαπίστωση ότι η ελευθερία δεν είναι μόνο θεμελιωμένη στα πάθη, αλλά είναι η ίδια πάθος. Ότι είναι λοιπόν, για να χρησιμοποιήσουμε μια μεταφορά, ο έρωτας, αλλά και δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς σώμα. Και ότι κανένα από τα δύο δεν μπορούμε να θυσιάσουμε στο άλλο. Γιατί η πραγματικότητα, η verità effettuale του Μακιαβέλη, παραμένει, επιμένει. Και δεν είναι ούτε ο έρωτας, για να φερθούμε πάλι σε αυτή τη μεταφορά, ούτε η γυναίκα, αλλά τα δύο. Είναι οι ανυπεράσπιστοι έρωτες και οι ανυπεράσπιστοι άνθρωποι. Ο αγώνας για την ελευθερία είναι ίσως από αυτή την άποψη ένας αγώνας να πράττουμε, να πραγματώνουμε βεβαίως, διατηρώντας όμως πάντα στη μνήμη αυτή την πυρηνική αντίθεση, αυτό το δισταγμό, το δίλημα ως τέτοιο που διαπερνά την εωτερική πολιτική πράξη και σκέψη από την πρώτη θεμελιακή τη στιγμή, τη μακιαβελική στιγμή. Ευχαριστούμε τον Σοφίλη και ο λόγος του κύριου Βεζάνη. Καλησπέρα από μένα. Να ξεκινήσω αποδίδοντας καταρχάς τον οφειλόμενο έπαινο στο Σωτήρι για την εργασία που έχω μπροστά μου. Καθώς είμαι και εγώ Ιταλοθραμμένος, σπούδασα φιλοσοφία στο Καθολικό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, έχω υπόψη μάλλον πραγματικά κατά το δυνατόν μεγάλο όγκο της βιβλιογραφίας σχετικά με τον Μακιαβέλη, με τη σκέψη του και με τον πολιτικό του ρόλο. Μέσα σε αυτόν τον όγκο θα πρέπει να ομολογήσω εξ αρχής ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η διατριβή του Σωτήρη. Τη θεωρώ από τις πιο γόνιμες που έχω διαβάσει. Όχι τόσο γόνιμες ακαδημαϊκά. Η ακαδημαϊκή, ζητάω συγγνώμη από το φίλο μου του Γιώργου, που δεν είναι ακαδημαϊκός κατά τη γνώμη μου. Οι ακαδημαϊκοί έχουν πολλά κουσούρια, μέσα στα οποία κουσούρια το κυριότερο είναι η εδραίωση. Δεν πειράζει, είναι μια παλιά ιστορία. Επάνω τόση, για να μου έκανε εντύπωση η διατριβή του Σωτήρη, είναι γιατί ξεπερνώντας ακόμα και τη χρονικότητα ή την καιρικότητα, έχω μια διαφορετική αντίληψη της καιρικότητας και της χρονικότητας από εκείνη του Σωτήρη, αλλά αυτό νομίζω δεν είναι της παρούσης. Θα μας πήγαινε σε πάρα πολύ διαφορετικά πεδία. Εν πάση περιπτώσει, ξεπερνώντας την χρονικότητα, θα έλεγα ότι μιλάει μηνούμενος εγώ τον Ιαν Κοτ για τον Μακιαβέλη το σύγχρονό μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη συμβολή
Όταν σκέφτεται κανείς ότι αυτό το Lebenswelt του Husserl, ο βιωμένος κόσμος, το γιατί εγώ μπορώ τώρα και χρειάζεται τώρα να διαβάσω Πλάτωνα και γιατί εγώ χρειάζεται τώρα να διαβάζω Χέγγελ που διάβασα Πλάτωνα. Και πάει λέγοντας, αυτός λοιπόν ο Lebenswelt, κατά τη γνώμη μου, φανερώνεται πάρα πολύ έντονα μέσα στην επιθυμία του Σωτήρη να γράψει αυτή τη διατριβή. Ο Σωτήρης κάνει μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση που δύσκολα θα την έχω συναντήσει σε άλλους ακαδημαϊκούς ερευνητές. Εκείνο το σημαντικό desideri του Μακιαβέλη, desideri σημαίνει επιθυμίες, desiderio σημαίνει επιθυμώ. Τι σημαίνει κάνω κάτι. Άλλο το επιθυμώ κάτι, άλλο το κάνω κάτι, άλλο το πράττω κάτι, άλλο και το σκέφτομαι κάτι. Από την αρχή που είδα σε επαφή με τον Μακιαβέλη, εγώ προσωπικά για να κάνω έναν αυτοβιογραφικό απολογισμό, εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση στον Μακιαβέλη δεν ήταν η πολιτική του θεωρία σε εισαγωγικά, αλλά το γεγονός ότι βάζιζε αυτή την πολιτική θεωρία πάνω στην επιθυμία. Και οι δάσκαλοι μου με διδάξανε φιλοσοφία βασιζόμενη όχι πάνω στη συστημική θεωρία του Πλάτωνος, αλλά πάνω στην επιθυμία του Πλάτωνος να. Αυτό το είδα να επαναλαμβάνεται από τον Σωτήρη και εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στην διερμήνευση ενός πολιτικού στοχασμού. Σκέφτηκα ότι υπάρχει τώρα σε μας μια επιθυμία μέσα στον πολιτικό στοχασμό. Να είπα ένα σκαλί πάνω στο οποίο μπορώ να πατήσω για να ρωτήσω κάτι και κυρίως στο Σωτήρη. Γιατί σήμερα μου και λέει. Γιατί διαβάζουμε. Και βέβαια αν το διαβάζουμε, στον βαθμό που το διαβάζουμε. Γιατί ο Μακιαβέλης σήμερα. Αυτό δεν είναι το ίδιο ερώτημα σαν να λέμε γιατί ο Πλάτων σήμερα. Γιατί ο Αριστοτέλης σήμερα. Γιατί ο πρώτο, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης βασίζονται σε διαχρονικά πεδία. Ο Μακιαβέλη είναι ένας πολιτικός στοχασμός. Γιατί λοιπόν ο Μακιαβέλης είναι. Ναι, μίλησε ο Σωτήρης προηγουμένως πολύ ωραία για τον Φλωρεντίνο. Για τον Φλωρεντίνο που ήξερε μια κοινωνία που βασιζόταν στη συντεχνία. Εκεί που ο γλύπτης και ο καλλιτέχνης συμμετείχε το ίδιο όσο και ο πολιτικός ή ο φιλόσοφος μέσα στην διαμόρφωση ενός κλίματος διακυβέρνησης. Πού το είδατε αυτό σήμερα. Πού συμβαίνει αυτό σήμερα. Γιατί λοιπόν ξαναγυρίζουμε στο Μακιαβέλη. Η άποψη που έχω είναι ότι ο Δημήτρης κάνει μια πάρα πολύ γόνιμη αλλά ετεροχρονισμένη ανάγνωση του Μακιαβέλη. Για να μιμηθώ μία, αν θέλετε, διατύπωση του Νίτσε, είναι υπέροχα μη μακιαβελικός. Αλλά πραγματικά υπέροχα μη μακιαβελικός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να με φέρει σε μερικά ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να τα θέσω και ενώπιον του Σωτήρη και ενώπιον όλων εσάς που παρευρίσκεστε
γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πέραν της καθαυτής αξίας που έχει αυτή η διατριβή στον πολιτικό στοχασμό, στον κοινωνικό στοχασμό, αλλά και στον κοινωνικό δισταγμό του Σωτήρη. Είναι πολύ σημαντική γιατί μου θέτει το ερώτημα. Ποια είναι η αφετηρία από την οποία ο Σωτήρης ξεκινά να περιπλανηθεί μέσα στο έργο του Μακιαβέλη? Μια απλή λεξούλα, μια μικρή λεξούλα, η λέξη του Μακιαβέλη «Libertà», ελευθερία. Ήδη από το να ξεκινά με αφετηρία την «Libertà», την ελευθερία, ήδη μας έχει εισαγάγει σε έναν κόσμο παραδόξο, σε ένα θεμελιώδες παράδοξο, το οποίο είναι ένα διαχρονικό παράδοξο, ένα παράδοξο ταυτισμένο με το παράδοξο του ανθρώπου. Θα εξηγήσω τι θα ήθελα να πω, εξομολογούμενος και στον Σωτήρη και σε εσάς. Ο Σωτήρης, και είναι ενδεικτικό ότι στις αρχές κιόλας της διατριβής του ξεκινάει από ένα θεμελιώδες δοκίμιο του Άιζα Άιμπερλινγκ, στο οποίο αυτός ο σπουδαίος στοχαστής του αιώνα, δεν ξέρω αν είναι του αιώνα μας ή του περασμένου, αλλά δεν πειράζει, πιθανόν 21ο αιώνα, αυτός ο σπουδαίος στοχαστής λοιπόν του αιώνα θέτει υπό έρευνα την έννοια της ελευθερίας και μάλιστα θέτει τον διχασμό της ελευθερίας, την διάκριση της ελευθερίας σε δύο έννοιες, θετική ελευθερία και αρνητική ελευθερία. Δεν θα κουβεντιάσω τώρα τον Ισαάε Μπέρλινγκ, μονάχα που είναι θεμελιώδες να σκεφτούμε ότι ο Σωτήρης ξεκινάει με αυτή την αφετηρία, με την αφετηρία του Άιζαε Μπέρλινγκ, και προσπαθεί να ανιχνεύσει αυτή την διάκριση μέσα από και μέσα στο έργο του Νικολό Μακιαβέλη. Ωστόσο, υπάρχει για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα και για τον Μακιαβέλη και για τον Άιζαε Μπέρλινγκ και για όλους τους στοχαστές που μπορώ αυτή τη στιγμή να επικαλεστώ ή να θυμηθώ. Τι είναι η ελευθερία? Και πώς είναι δυνατόν να τίθεται το πρόβλημα της ελευθερίας μέσα στο πεδίο του πολιτικού στοχασμού και του, μέσα στο πεδίο της διακυβέρνησης, των συστημάτων διακυβέρνησης διαχρονικά. Δεν έχει σημασία αν σκόμαστε στο 16ο αιώνα, στο 20ο αιώνα ή στο 19ο αιώνα. Κάπου ο Σωτήρης, στο προηγούμενο δισκούρ που έκανε, μίλησε για μια ρομαντική του διάθεση, μέσω της οποίας προσπαθεί να απαντήσει σε αδιέξοδα και δίστασε και ο ίδιος μπροστά σε αυτή την ρομαντική του απάντηση. Μα η ρομαντική απάντηση, Σωτήρη μου, είναι ότι η ελευθερία είναι φάντασμα. Δεν μπορεί να τεθεί ούτε μέσα στο πολιτικό πεδίο, ούτε μέσα στον πολιτικό στοχασμό, ούτε μέσα στα συστήματα, οποιαδήποτε συστήματα διακυβέρνηση. Το φάντασμα της ελευθερίας, όπως τα λέει ο Πινουέλη, σε άλλο πεδίο, στο γνωστό. Τώρα, γιατί ξεκίνησα όλη αυτή την κουβέντα? Ξεκίνησα την κουβέντα για τον εξής λόγο, γιατί θα πρέπει επιτέλους κάποτε να αφήσουμε να αναστοχαζόμαστε
όχι για τον ίδιο τον Μακιαβέλη, αλλά για το πώς εισάγεται από τον Μακιαβέλη και στη συνέχεια από την πολιτική σκέψη το πρόβλημα της ελευθερίας. Η ερώτηση είναι ευθεία. Συμβιβάζεται η ανθρώπινη ελευθερία με ένα κλειστό σχήμα κοινωνικής ύπαρξης? Έστω και αν αυτό το σχήμα έχει ως στόχο του το μέγιστο της κοινωνικής δικαιοσύνης και ασφαλείας. Μπορεί η κοινωνική ύπαρξη δηλαδή μέσα σε οποιουσδήποτε διχασμός, μέσα σε οποιασδήποτε αντιπαλότητες, να ισχυριστεί ότι μπορεί να συμβιβαστεί η κοινωνική ύπαρξη, επιμένω. Μπορεί να συμβιβαστεί η κοινωνική ύπαρξη με το παράδοξο της ελευθερίας. Χωρίς από. Τίθεται και ένα άλλο ερώτημα και ως προς τον Μακιαβέλη, αλλά και γενικότερα ως προς τον πολιτικό στοχασμό και την κοινωνική μας ύπαρξη. Ερωτώ, κάθε εγχείρημα να τεθεί η ελευθερία μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής ύπαρξης καθιστά το ανθρώπινο υποκείμενο ανελεύθερο. Ο Σωτήρης έκανε μια ανοίξη πάνω σε αυτό. Είπε ότι μέσα στο έργο του Μακιαβέλη η ελευθερία ακυρώνεται μέσω της ελευθερίας. Για να δούμε τι σημαίνει όμως αυτό. Όταν η κοινωνική ή μάλλον η κοινωνική ύπαρξη εξορισμού ή εκ προθέσεως ή εξ επιθυμίας έχει ως στόχο να υλοποιήσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου, τότε απλώς στερεί τον άνθρωπο από το δικαίωμά του να παραπονεθεί ότι στερείται των δικαιωμάτων του και των ελευθεριών του. Αφού μια ολόκληρη συστημική παλεύει με την προοπτική να καταστήσει το ανθρώπινο ελεύθερο, τότε γιατί ο άνθρωπος παραπονείται για στέρηση ελευθερίας? Κάτι συμβαίνει εδώ. Και αυτό που συμβαίνει. Παίρνω το χρόνο πολύ μετά. Να με πείτε. Και αυτό που συμβαίνει είναι τούτο. Ότι και ο Μακιαβέλη και όλος ο πολιτικός στοχασμός νόησε την ελευθερία ως νόημα. Ότι η ελευθερία είναι ένα νόημα. Μα αν η ελευθερία είναι ένα νόημα, η ελευθερία είναι ανελεύθερη. Viva la muerte! Που λέγανε κάποιοι παλιοί ξεχασμένοι. Ζήτω ο θάνατος. Είναι δυνατόν να υποστασιώνεται το φάντασμα της ελευθερίας ως νόημα? Όλη η κακοδαιμονία και όλο το παράδοξο της ελευθερίας έχει αφετηρία του. Αυτή είναι η υποστασιοποίηση της ελευθερίας που την κάνει και ο Μακιαβέλη. Η λιμπερτά του Μακιαβέλη είναι νόημα. Μα είναι δυνατόν το νόημα να είναι ελεύθερο? Η σημασία είναι ελεύθερη. Το νόημα όμως δεν είναι ελεύθερο. Το νόημα υπόκειται στην ανελευθερία του εαυτού του. Κάθε τι που νοηματοδοτείται
νοηματι, τοδοτείται εναντίον του εαυτού του. Ίσως λέω κάτι παραδοξολογία. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτσι αν είμαι αναρχικός, και είμαι, είναι επειδή δεν πιστεύω ότι η ελευθερία είναι ένα νόημα, ότι μπορώ να το πραγματώσω με μορφές διακυβέρνησης, με μορφές συστημικής, καθόλου. Μα ήδη η επιθυμία δεν είναι νόημα. Κοιτάξτε την αντίθεση που υπάρχει και μέσα στο Μακαβέλη. Από τη μια μεριά ο Μακαβέλη μιλάει για δεσιτέριο, για επιθυμία, και από την άλλη μεριά θέλει την λιμπερτά, την ελευθερία ως νόημα. Μα αν είναι νόημα δεν μπορεί να είναι δεσιτέριο. Αν είναι νόημα δεν μπορεί να είναι επιθυμία. Και η επιθυμία δεν έχει, δεν είναι νόημα. Η επιθυμία είναι σημασία. Και τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε και την κατά χεγγελιανό τρόπο φανέρωση του νοήματος μέσα στην ιστορία. Γιατί η φανέρωση του νοήματος μέσα στην ιστορία ουδόλως προφασίζεται την ελευθερία. Είναι εναλλαγή μορφών του ίδιας. Ίσως παραπέμπω στον Μπερντιάεφ και στον κύκλο του, πιθανώς. Αλλά τουλάχιστον εγώ, αυτό πιστεύω και σε αυτό θέλω να προκαλέσω ένα διάλογο με τον Σωτήρη που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καταλήγοντας, για να μην σας τρώω το χρόνο σας, με τις δικές μου απορίες, θα ήθελα πραγματικά να κουβεντιάσω με τον Σωτήρη, όχι για το Μακιαβέλη, αλλά και την ελευθερία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Ροζάνη και ο λόγος στον Γιώργο Φαράκη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαρούμε να έχουμε εδώ πέρα. Αυτό το βιβλίο είναι ένα, αρχικά είχε τη μορφή διδακτορικού και το διδακτορικό αυτό το ήμουν εγώ υπόψη του διδακτορικού. Έχω λοιπόν το προνόμιο να το έχω διαβάσει σε διάφορες μορφές. Και δεν σημαίνει καθόλου ότι έχω καμία πρόθεση να πατρονάρω αυτό το διδακτορικό. Δηλαδή δεν το έκανα εγώ, ο Σπύρης το έκανε και μόνος το έκανε. Εγώ απλά έβαζα τις υπογραφές. Λοιπόν, θα κάνω μερικές κουβέντες. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο περιεχόμενο του βιβλίου και μετά να κάνω κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό το περιεχόμενο. Έχει ήδη παρουσιάσει ο Σωτήρης κάποιες πλευρές του βιβλίου, αλλά ήθελα να μπω λίγο περισσότερο στη λεπτομέρεια, σε κάποια σημεία που μου φαίνονται ενδιαφέροντα. Ξεκινάει, βασικά να πούμε το εξής, ξεκινώντας από το τέλος, γιατί πάει πολύ πιο γρήγορα με αυτόν τον τρόπο, νομίζω το βασικό ερώτημα που θέτει ο Σωτήρης είναι το εξής, μέσα από τον Μακιαβέλη. Κατά πόσον μπορούμε να καταργούμε την ελευθερία για να εδραιώσουμε την ελευθερία. Και όταν διαβάζει τις διατριβές, που ξεκινάει τις διατριβές, και όταν διαβάζει τον ηγεμόνα, εκεί καταλήγει με διάφορους τρόπους, μέσα από ανάλυση του κειμένου, ο απεδεκατισμός, για παράδειγμα, στη μία περίπτωση, και στην περίπτωση στην περίπτωση των διατριβών, δηλαδή, στην περίπτωση του ηγεμόνα, έχουμε επίσης αυτό που ονομάζει δυστοπία, το αντίθετο της ουτοπίας, θα ήταν της ευτοπίας του Μακιαβέλη, ότι πρέπει να καταργηθεί κάθε φορά η ελευθερία στο όνομα της ελευθερίας. Στον ηγεμόνα κατά κάποιο τρόπο διατρέχει όλο το κείμενο, εφόσον όλο μπορούμε να πούμε ότι είναι μια συνηγορία σε μεγάλο βαθμό υπέρ μιας πολιτικής που θα στηρίζεται στο λαό,
αλλά που δεν θα εξασκείται από τον λαό, στον ηγεμόνα, πάντως. Εκείνο που κάνει δύο βήματα ο Σωτήρης, πολύ ενδιαφέροντα, το ένα μπορώ να το ελέγξω λίγο καλύτερα από το άλλο, το ένα είναι ότι το σχετίζει με μια διάκριση αρνητικής, όπως αναφέρθηκε, και θετικής ελευθερίας που διβαίνει από το Βερλίν. Μια κλασική διάκριση, η αρνητική ελευθερία είναι χοντρικά τα όρια που τίθεται στη δικιά μου ελευθερία. Δηλαδή, ότι η εξουσία πρέπει να έχει κάποιο όριο στο πόσο μπορεί να παρέμβει να συρρυκνώσει τη δικιά μου ελευθερία. Ενώ η θετική έννοια της ελευθερίας είναι ότι εγώ συμμετέχω στη συλλογική λήψη αποφάσεων. Εγώ συμμετέχω στην εξουσία, που είναι δύο αρκετά διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να συνδυαστούν βέβαια, αλλά μπορούν επίσης να θυσιαστεί το ένα στο άλλο, όπως το φράζει πολύ ωραία στο βιβλίο ο Σωτήρης. Έχουμε παραδείγματα και της μίας και της άλλης περίπτωσης. Σκεφτούμε το Hobbes. Στο Hobbes μπορεί να πει κανείς ότι δεν μετέχω στην πολιτική εξουσία, αλλά αυτό μου εξασφαλίζει την ασφάλειά μου, δηλαδή την αρνητική μου ελευθερία. Το αντίστροφο παράδειγμα θα το αναζητήσουμε σε κάτι που είναι και το έναυσμα του βιβλίου, νομίζω, θα μας διαψεύσει ο Σωτήρης, είναι κατά πόσον μπορεί να αρθεί η αρνητική ελευθερία προς όφελος της θετικής ελευθερίας. Το ιστορικό παράδειγμα είναι ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Εν όψη της μελλοντικής ελευθερίας μας, καταργείται η έστω αρνητική μας ελευθερία, δηλαδή η ασφάλειά μας. Έτσι, αλλά θα μας το ξεπληρώσει το μέλλον, όπου θα είμαστε όλοι ελεύθεροι κτλ. Έτσι, μπορεί κανείς να το πει χοντρικά αυτό, έτσι, παρόλο που βέβαια η θετική ελευθερία σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι η ελευθερία μας, είναι η ελευθερία αυτών που ξέρουν σε σχέση με αυτό που είναι το καλό για μας. Okay. Αυτό μας πάει σε μια διάκριση που βάζει από την αρχή ο Σωτήρης, που είναι πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Έχουμε, λέει, δύο έννοιες πολιτικής. Μια έννοια πολιτικής είναι, και αυτό είναι δικό του και είναι λίγο διαφορετικό από το Βερλίν, κατά τη γνώμη μου πιο ενδιαφέρον. Ή θα ονομάζουμε πολιτική τη συλλογική λήψη αποφάσεων, χωρίς βία, ή θα ονομάζουμε πολιτική τη σχέση κυριαρχίας. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά διαφορετικά, όπως λέει πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ίδιος. Στη μία περίπτωση, για παράδειγμα, ο πόλεμος είναι αποτυχία της πολιτικής, στην πρώτη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση, ο πόλεμος είναι κατεξοχήν πολιτική πράξη. Στην πρώτη περίπτωση, η επανάσταση δεν είναι πολιτική πράξη. Δεν είναι ακόμα. Πάντως δεν είναι. Στην άλλη περίπτωση, είναι κατεξοχήν πολιτική πράξη. Άμα ορίζουμε την πολιτική ως σχετισμούς δυνάμεων. Στην πρώτη περίπτωση, πολιτική έχουμε κυρίως όταν έχουμε κάτι που μοιάζει με αθηναϊκή πολιτεία. Δηλαδή, στη δεύτερη περίπτωση, αντίθετα, μπορούμε να βάλουμε μέσα περίπου οτιδήποτε ονομάζεται σχετική πολιτική και μερικά ακόμα. Όταν γνωρίζουμε ως σχετισμό δυνάμεων. Τώρα, αυτό το δίπολο κατά κάποιο τρόπο δουλεύει από μέσα, κατά τη γνώμη μου, όλη την ανάλυση και των διατριβών και του ηγεμόνα. Καταρχάς, από κάτι της που έχει να κάνει πιο φιλολογικό. Ξεκινάει από τις διατριβές και πάει μετά στον ηγεμόνα, ενώ συνήθως γίνεται το αντίθετο. Δεν είναι ούτε ιστορικά λάθος. Πρώτα ξεκίνησε να γράφει τις διατριβές ο Μαχιαβέλη, μετά τις σταμάτησε, έγραψε τον ηγεμόνα και μετά τέλειωσε τις διατριβές. Άρα, okay, μπορεί μια χαρά κανείς να ξεκινήσει από τις διατριβές, οι οποίες όντως και για άλλους λόγους είναι πιθανότερο να εκφράζουν τα βαθύτερα πιστεύω του, εφόσον τις απευθύνει στους φίλους του και όχι στον τύρανο που έχει πάρει την εξουσία ενάντια στον Σοντερίνη, τον δημοκρατικό ηγέτη, του οποίου την υπηρεσία δούλευε ο Μακιαβέλη. Έτσι, άρα προφανώς δεν γράφεις ακριβώς τα ίδια πράγματα στους φίλους σου και στον πολιτικό σου αντίπαλο που του κάνεις και μια μαρία που αφιερώνεις το βιβλίο σου, έτσι, στον Λαβρέντιο, το μεγάλο πρέπει να ήταν. Έτσι, απλά του λέει ότι εμείς που είμαστε μικροί άνθρωποι βλέπουμε καλύτερα τους ηγεμόνες που είναι ψηλά και όπως πρέπει να είσαι ψηλά στα βουνά για να βλέπεις την παιδιά, δεν πρέπει να είσαι στην παιδιά για να βλέπεις τα βουνά. Έτσι το παρουσιάζει το πράγμα. Λοιπόν, οι διατριβές όντως είναι ένα σαφώς δημοκρατικό βιβλίο, ωστόσο, πράγμα που τονίζει και πολύ σωστά ο Σωτήρης, δεν είναι ένα δημοκρατικό με τη στενή έννοια βιβλίο. Δηλαδή δεν είναι υπέρ της δημοκρατίας του Σόλωνα, είναι υπέρ της ρωμαϊκής έννοιας της δημοκρατίας, της Ρες Πούμπλικα. Ποια είναι η διαφορά?
Ρες Πούμπλικα, με τα γυαλιά του Πολίδου που τη διαβάζει, είναι ένα μεικτό πολίτευμα. Δηλαδή έχει και την εξουσία του λαού, οι δήμαρχοι, και την εξουσία των μεγάλων, όπως τους ονομάζει, των ευγενών και των πλουσίων, δηλαδή της σύγκλητων, και βέβαια έχει και τη μοναρχική αρχή, απλά την έχει σε δύο, έχει δύο ύπα τους, για να μην μετατραπεί σε μόνο μοναρχική αρχή. Είναι ένα κόλπο που χρησιμοποιούσαν αρκετοί αρχαίοι λαοί, όπως οι Σπαρτιάτες και άλλοι, να έχουν δύο μονάρχες. Επιπλέον τους εκλέγουν για ένα χρόνο μόνο και έτσι λαμβάνουν κάποια μέτρα. Και αυτό παίζει κάποιο ρόλο στο σκεπτικό του Σωτήρη. Είναι το άλλο σκεπτικό που ελέγχω εγώ λιγότερο, που είναι αυτό που έχει να κάνει με τη χρονικότητα. Ενδεχομένως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, αλλά. Οκ. Okay. Καθένας έχει και τους περιορισμούς του. Δηλαδή, περιορίζουμε τη χρονικότητα της εξουσίας και μάλιστα περιορίζουμε απόλυτα τη χρονικότητα της απόλυτης εξουσίας. Είναι ένα βασικό συστατικό του ρωμαϊκού πολιτεύματος. Το οποίο θα απαντήσω λίγο. Λοιπόν, άρα το πρότυπο του Μακιαβέλη είναι το ρωμαϊκό μεικτό πολίτευμα. Γιατί είναι το μεικτό πολίτευμα? Όχι επειδή τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους μεγάλους. Δεν υπάρχει καθόλου κάτι τέτοιο στον Μακιαβέλη. Υπάρχει και το γνωστό παράδειγμα του Αγαθοκλή που αναφέρει ο Σωτήρης. Ο Αγαθοκλής στις Σιρακούσες έσφαξε όλους τους πλούσιους και τους ευγενείς και μετά έζησε χωρίς ταραχές, περιστοιχισμένος από την αγάπη των συμπολιτών του ως τύραννος των Σιρακουσών. Και αυτό το παρουσιάζει ως σχεδόν ηρωική πράξη. Θα ήταν ηρωική, λέει, αν δεν είχε χύσει τόσο αίμα, αλλά βρε παιδί μου, δεν ήταν στην καλή κατεύθυνση πάντως γενικά. Αλλά δεν είναι για αυτό το λόγο. Για ποιο λόγο είναι λοιπόν? Γιατί, όπως ανέφερε ο Σωτήρης, η πολιτική δεν γίνεται εν κενό, η πολιτική γίνεται με βάση κάποια κοινωνική πραγματικότητα. Αυτή την ιδέα τη βρίσκει στον Αριστοτέλη. Έτσι, η δημοκρατία είναι το πολίτευμα των φτωχών, μας εξηγεί ο Αριστοτέλης, όχι των πολλών. Όπως η ολιγαρχία είναι το πολίτευμα των πλουσίων. Αυτή η ιδέα απλά ριζοσπαστικοποιείται σε μεγάλο βαθμό τον Μακιαβέλη και το σωστό πολίτευμα είναι εκείνο όπου μπορούν να υπάρξουν και οι δύο επιθυμίες, αλλά υπό την αίρεση ότι θα κυριαρχεί η επιθυμία του λαού. Υπό την ηγεμονία του λαού μπορούν να υπάρξουν και οι δύο επιθυμίες. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι δύο επιθυμίες και να αντιπροσωπεύονται θεσμικά και οι δύο επιθυμίες. Έτσι. Αυτό όμως θα μπορούσε να πει κανείς δεν είναι αυτό που λέγαμε ότι η πολιτική με την πρώτη έννοια είναι η συλλογική λήψη αποφάσεων χωρίς βία. Ή τουλάχιστον δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Έτσι, λαμβάνουμε υπόψη μας κάτι που μπορεί να μην εκφράζεται ως βία, που πρέπει να μην εκφραστεί ως βία. Αυτό αφιερώνει ένα σημαντικό κομμάτι ο Μακιαβέλης. Δηλαδή, το κομμάτι που κάνει αυτή τη μεγάλη τομή που λέει δεν είναι η Ομόνοια σημαντική για την ελευθερία, η διχόνοια είναι σημαντική για την ελευθερία. Πρέπει να διαφωνούμε μεταξύ μας, αλλά πρέπει να υπάρχουν θεσμοί για να μπορούμε να διαφωνήσουμε μεταξύ μας. Για να μην μετατρέψει σε βία ακριβώς αυτό. Οκ. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάνοντας ένα μπρος πίσω στο βιβλίο για να πιάνω και πιο γρήγορα, αυτό το βλέπει αρχικά ο Σωτήρης ως κάτι παρόμοιο με αυτό που προτείνει ο Μπερλίν στην παράδοση του φιλελευθερισμού, του ρουσοξενικού ειδικά φιλελευθερισμού, ως πλουραλισμό. Ότι αναγνωρίζουμε, πρε παιδί μου, και τις άλλες απόψεις. Σεβόμαστε τις άλλες απόψεις. Παρακάτω όμως, μέσα από την ανάλυση του κειμένου, προκύπτει ότι όταν ο Μακιαβέλη, ο οποίος και δέχεται διάκριση, και αυτό είναι πολύ πιστικό σε αυτό ο Σωτήρης ο Σαμαδούρας, τη διάκριση αρνητικής και θετικής ελευθερίας, όταν είναι υπέρ του διχασμού, δεν φαίνεται να είναι ακριβώς υπέρ του πλουραλισμού, είναι κάτι άλλο από τον πλουραλισμό. Τι είναι, όπως φαίνεται από το τέλος του βιβλίου, είναι ότι καλό θα ήταν να μην υπήρχε η εξουσία των πλουσίων, δεν μπορεί όμως να μην υπάρξει, αυτό ενδεχομένως είναι η αποσιοδοξία του Μακιαβέλη, κατά τη γνώμη μου, άρα πρέπει να έχουμε ένα πολίτευμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο να οργανώνει το πράγμα υπό την ηγεμονία της λαϊκής επιθυμίας. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη της άλλης επιθυμίας, της επιθυμίας να καταπιέζει. Έτσι. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτός ο Μακιαβέλη, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία ως ο κατεξοχήν ανήθικος.
ανήθικο φιλόσοφο, θεωρητικό φιλόσοφο. Ο Μακιαβέλη κάνει μια διάκριση. Λέει: η επιθυμία των μεγάλων δεν μπορεί να την ικανοποιήσει μόνο αδικώντας κάποιους άλλους. Ενώ η επιθυμία του λαού δεν χρειάζεται να αδικήσει κανέναν για να την ικανοποιήσει, αφού το μόνο που επιθυμούν είναι να μην αδικούνται. Έτσι, εδώ δηλαδή υπάρχει μια αξιολογική διάκριση ανάμεσα στα δύο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον πλουραλισμό, κατά μία έννοια ότι ο καθένας έχει την άποψή του και αυτές είναι ισότιμες μεταξύ τους. Γιατί η επιθυμία του ενός είναι να έχει τον άλλο από κάτω. Και η επιθυμία του άλλου είναι να μην έχει τον άλλο πάνω από το κεφάλι του. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο, οι δύο επιθυμίες. Άρα, αυτό που μοιάζει με πλουραλισμό είναι πολύ περισσότερο η αποδοχή ότι δεν μπορείς να εξαλείψεις αυτή την κοινωνική ανισότητα. Έτσι, και η κριτική στο Σόλωνα που κάνει, που είναι πολύ διαφορετική κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Σόλωνας με το να μην αναγνωρίζει θεσμικά την εξουσία των ισχυρών, φτιάχνει ένα πολίτημα που δεν μπορεί να κρατήσει. Είναι ωραίο, ναι, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει. Δηλαδή, ή να το πω αλλιώς, η ιδέα του Μακιαβέλη κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο ότι δεν πρέπει να υπάρχει, να εξαλειφθεί η διχόνοια, είναι λίγο πιο σύνθετο. Είναι, αν καμώνεσαι ότι δεν υπάρχει διχόνοια, τότε απλά έχουν νικήσει κάποιοι από τους δύο και μυρίζει αίμα, η Ομόνοια μυρίζει αίμα, δηλαδή όταν, είναι όλοι, όταν δεν μιλάει κανείς και κουνιέται φίλο, τότε υπάρχει βέβαια διχόνοια, απλά δεν εκφράζεται, γιατί έχουν χάσει αυτοί που είναι η ερμηνεία της αυτοκρατορίας ουσιαστικά στη Ρώμη. Είναι εχθρός της αυτοκρατορίας. Τι είναι η αυτοκρατορία? Είναι η νίκη των ευγενών ενάντια στους πλουβίους στην υπόθεση της αγροτικής μεταρρύθμισης, που είναι η βασική υπόθεση σύγκρουσης των πλουβίων με τους ευγενείς στη Ρώμη. Άρα έχουμε εδώ μια εικόνα που απλά θα ήθελα και μια αντίδραση του Σωτήρη σε αυτό. Μέσα από μια τέτοια εικόνα προκύπτει αρκετά αβίαστα, νομίζω, ότι μια κλασική ανάγνωση που έχουμε του Μακιαβέλη, από το Χέγκελ για παράδειγμα, αλλά και από τον Γκράμψι, κατά τη γνώμη μου, ότι το βασικό του θέμα είναι η εισαγωγή ενός δίκαιου πολιτεύματος και άρα η βία, με αυτή την έννοια, ως νομιμοποιημένη μέσα από αυτό το σχήμα. Δεν λέω ότι περπατάει σε όλα τα κείμενα του Μακιαβέλη, είναι προφανώς και ούτε. Αλλά ότι, έτσι, ότι αυτό είναι, έχει μια γενική τέτοια μέρημνα και ότι με αυτό συνδυάζεται κάτι το οποίο περιθωριοποιεί αρκετά μέσα από τη δικιά του γωνία, το οποίο είναι η συγκρότηση ενός στρατού πολιτών και όχι μισθοφόρων. Γιατί πώς τις καταπίσεις παίζει κάποιο ρόλο, προφανώς. Αυτό τελικά είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορεί να περπατήσει λόγω του πώς είναι συγκροτημένο το πεδίο κατά το Μακιαβέλη, πώς είναι συγκροτημένο το πεδίο πέρα από το Μακιαβέλη, αυτό καθ' αυτό. Ή, δεν ξέρω, αυτή θα ήταν η ερώτηση. Να την εξειδικεύσω λίγο τελειώνοντας. Στο βιβλίο σου λες, το βασικό παράδοξο της ελευθερίας κατά Μακιαβέλη είναι ότι πρέπει να καταργείται η ελευθερία για να σωθεί η ελευθερία. Το ερώτημα που θέτει στο Μακιαβέλη από την αρχή είναι κατά πόσο μπορούμε, χάρη στο Μακιαβέλη, να αποκτήσει πάλι νόημα η πολιτική. Okay. Τελικά, αυτό το παράδοξο είναι το παράδοξο που καταλύεται το νόημα της πολιτικής. Δεν έχει πια νόημα πολιτική, αν για να σώσουμε την ελευθερία πρέπει να καταργούμε συνέχεια την ελευθερία. Προφανώς. Okay. Από εκεί και πέρα, μπορεί κανείς να σκεφτεί όμως το εξής. Αν υποθέσουμε ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Ναι, υπόθεση που δεν επιτρέπει. Αν υποθέσουμε ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Δηλαδή, ότι ζούμε σε μια κοινωνία αφεντικών και δούλων. Με παιδί μου είναι άλλοι κύριοι και άλλοι δούλοι. Τότε η βίαιη εισαγωγή του ελεύθερου πολιτεύματος δεν μπορεί να μεταφραστεί ακριβολογώντας ως κατάργηση της ελευθερίας για να εδραιωθεί η ελευθερία, γιατί δεν υπάρχει ελευθερία. Ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Σωτήρης ενάντια στην σημασία που αποδίδεται συνήθως στο στρατό πολιτών είναι ότι είναι στον ηγεμόνα όταν μιλάει στρατό πολιτών δεν είναι πολίτες, γιατί δεν είναι ελεύθεροι έτσι κι αλλιώς, αφού είναι υπό ηγεμονία.
με αυτή τη λογική θα μπορούσε να πει κανείς ότι ναι, μεν η απραξιβίας δεν είναι πολιτική ακόμα. Ναι, μεν δεν είναι νόμιμη αν έχουμε ελευθερία, αλλά αν δεν έχουμε ελευθερία, δεν καταλύεται η έννοια της ελευθερίας. Γιατί δεν έχουμε πια το παράδοξο ότι καταπούμε την ελευθερία για να εδραιώσουμε την ελευθερία. Παραμένει μόνο στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης, δηλαδή της δικτατορίας, που από ό,τι, αν καταλαβαίνω καλά αυτό που λέει στο βιβλίο του Σοφίου Πλέσσερ, δεν σου δημιουργεί πρόβλημα εν τέλει, γιατί ακριβώς έχει αυτή τη χρονική ρήτρα. Ο θεσμός δικτατορίας, τώρα μιλάμε, η δικτατορία έχει πάρει τελείως διαφορετική σημασία, όντως, για ένα, να το πω και αυτό έτσι, σαν μια υποσημείωση. Ο θεσμός δικτατορίας στην αρχαία Ρώμη είναι εξής τρελός θεσμός. Όταν όλα πάνε χάλια, έχει προχωρήσει η διαφθορά, την οποία ερμηνεύει ο Μακιαβέλη με πολύ ενδιαφέρον τρόπο, έχει προχωρήσει η ανισότητα. Γιατί όταν ορισμένοι πολύ πλούσιοι και άλλοι πολύ φτωχοί είναι πολύ εύκολο να εξαγοράζουν μεν του ΔΕΗ. Είναι κλασική πολιτική θεωρία, ας πούμε έτσι. Το βρίσκουμε στο Ρουσό, το βρίσκουμε σε πάρα πολλού σωστού αυτέ. Αν έχει μεγάλη ανισότητα, έχει διαφθορά. Αυτομάτω. Δηλαδή έχει πελατειακέ σχέσει. Αυτό δεν είναι. Πελατειακέ σχέσει είναι ένα όρο ρωμαϊκό. Έτσι δεν είναι τώρα. όταν λοιπόν έχει μεγάλη διαφθορά, αποφασίζει σύγκλητο να δώσει όλε τι εξουσίε σε έναν άνθρωπο γνωστό για το ηθικό του ποιόν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με τον όρο να μην αγγίξει του θεσμού τη πολιτεία. Και είναι γεμάτες οι ιστορίες των Ρωμαίων ιστορικών, όπως το τύπου Λίβιου, παραδείγματα που λένε υπήρχαν τότε ακόμα ενάρετοι άντρες και τους δίνανε την εξουσία και δεν πλουτίζανε με αυτήν, απλά κόβανε μερικά κεφάλια και μετά επανερχόντουσαν τα πράγματα σε μια κανονική ροή. Το ερώτημα αν έχει νόημα η πολιτική, αναρωτιέμαι, δηλαδή πώς το απαντάς. Το απαντάς απλώς με την έννοια ότι έχει χρονικό περιορισμό η άρση της ελευθερίας. Φαίνεται λίγο. Καταλαβαίνω ότι η αρνητική του πλευρά είναι πολύ σημαντική. Αυτό που κύριε Μάσου μέσα. Δηλαδή, ποια είναι... Αυτό το λέω, συγγνώμη, αν μου κρυβωρώ. Απλά κάπως το ένα φαίνεται παρόλο και θα θέσω ένα πράγμα. Το επιχείρημά σου που το αναπαράγω εδώ γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον κατά την γνώμη είναι το εξής, αν δεν κάνω λάθος. Δεν πρόκειται για άρση μιας μορφής ελευθερίας εξαιτίας μιας άλλης μορφής ελευθερίας. Δεν έρουμε τη θετική ελευθερία για να σώσουμε την αρνητική, ούτε την αρνητική για να σώσουμε τη θετική. Άρα δεν παίρνουμε στα παράδοξα της κατά κάποιο τρόπο μη πολιτικής του αιώνα μας. Μπορεί να πει κανείς. Έρεται η όλη ελευθερία, οι δυο τις πλευρές, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι το αρνητικό αποτέλεσμα ενδεχομένως αυτού του πράγματος. Έρεται όλη μας η ελευθερία για να κατακτηθεί όλη μας η ελευθερία, γιατί αν είχαμε άρση μιας πλευράς της ελευθερίας προς όφελος της άλλης, τότε θα είχαμε τυραννία προς. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Θα μπορούσε πάλι να αναφερθείς και στον Μπενζαμίν Κονστάν ενδεχομένως, δηλαδή που είναι ο πατέρας του γαλλικού φιλελευθερισμού. Λέει, οι αρχαίοι εννοούσαν ως ελευθερία τον απολυτεύεσαι. Εμείς όχι, δεν θέλουμε να πολιτευόμαστε. Εμείς θέλουμε να μας αφήνουν ήσυχους να διάγουμε τον ιδιωτικό μας βίο χωρίς να μας ενοχλούν. Αυτή είναι η δική μας έννοια της ελευθερίας. Αυτή είναι η αρνητική ελευθερία. Αλλά η αρνητική ελευθερία οδηγεί πολύ εύκολα βέβαια επίσης σε τυραννία, δεν είναι μόνο η άρνη. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Φαράγκλα. Τέθηκαν ενδιαφέροντα ερωτήματα στους ομιλητές και με βάση το βιβλίο αλλά και περαιτέρω μπορεί να ξεκινήσει μια κουβέντα είτε ερωτήσεις είτε κάποιες τοποθετήσεις από εσάς. Με την παράκληση δυνατόν, επειδή υπάρχει κόσμο και τις δύο πλευρές, να έρχεστε εδώ για να είσαι στο μικρόφωνο. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα πρέπει, επειδή τέθηκαν κάποια ερωτήματα, θα πρέπει ίσως να πάρω το λόγο και να μιλήσω κάποια ζητήματα. Καλώς ενάχει. Λοιπόν, θα πάρω λίγο πάλι το λόγο, θα κάνω μια δευτερολογία. Γιατί έχουν τεθεί διάφορα ζητήματα, διάφορα ερωτήματα. Λοιπόν, το πρώτο, γιατί ο Μακιαβέλη σήμερα.
εντάξει, υπάρχουν και κάποιες πιο αντικειμενικές όψεις σε αυτό το ζήτημα. Βρίσκεται στα θεμέλια της ανατολικής πολιτικής σκέψης, όλοι οι μεγάλοι στοχαστές, όλα τα πολιτικά ρεύματα αναμετρώνται κάποια στιγμή μαζί του. Συνεπώς, μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε ταυτόχρονα με πάρα πολλούς στοχαστές, με πάρα πολλά ρεύματα, να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά ζητήματα ξεκινώντας από αυτή τη μήτρα. Και έτσι να διαμορφώσουμε κάτι το ριζικά νέο, εφόσον θεωρούμε ότι αυτό είναι αναγκαίο. Τώρα βέβαια, εκτός από το ερώτημα γιατί να ασχοληθούμε γενικότερα από Μακιαβέλη, τη τελική ανάλυση το απαντάει ο καθένας διαφορετικά, υπάρχει το ερώτημα γιατί ασχολήθηκα εγώ με το Μακιαβέλη. Λέω κάποια στιγμή και μέσα στο βιβλίο ότι αναφέρω μάλιστα κάποιους τύπους του William Blake, που λέει ότι αν θέλεις να μάθεις για το Θεό, τότε θα πρέπει να συναναστρέφεσαι περισσότερο τους διαβόλους παρά τους αγγελούς. Οπότε και εγώ με αυτή τη λογική αποφάσισα να καθίσω να μελετήσω τον Μακιαβέλη με την αυθαιρία την κοινή που έχουμε όλοι τη δεδομένη αντίληψη. Τέλος πάντων είναι ένας κοινικός, θεωρητικός της εξουσίας κτλ. Και εγώ όντας ελευθεριακός τότε είπα εντάξει λοιπόν θα μελετήσω τον εχθρό, θα μελετήσω τον αντίπαλο. Ξεκινώντας κιόλας για να πάω και σε αυτό το οποίο είπε ο Γιώργος και στο ζήτημα αυτό του υπαρκτού σοσιαλισμού και της ακύρωσης της ελευθερίας, που δεν είναι ακύρωση μόνο της αρνητικής ελευθερίας, είναι ακύρωση και της θετικής ελευθερίας, είναι τελικά ακύρωση ελευθερίας στο όνομα της ελευθερίας, είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο βρίσκουμε και μέσα στο βιβλίο. Αυτό το πρόβλημα ακριβώς, αυτό το πρόβλημα που βρίσκουμε στην Μακιαβέλη, αυτό το πρόβλημα ακριβώς ξεκίνησα να μελετήσω. Είναι λοιπόν ένας τρόπος, αυτή η συζήτηση με τους κλασικούς είναι ένας τρόπος να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε δικά μας σύγχρονα προβλήματα. Προβλήματα που ακόμα μας ταλανίζουν, γιατί ακόμα κάποιες απόψεις αυτές πιο συγκεντρωτικές, διακοβλήνικες κτλ. Στην αριστερά κυριαρχούν. Δηλαδή, αν θέλετε, αν δεν κυριαρχούν, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η αντίθεση. Μια παλιά αντίθεση που ξεκινάει ήδη από την κομμούνα ανάμεσα σε μια πιο διακοβλήνικη και πιο δημοκρατική αντίληψη. Είναι λοιπόν ένας τρόπος να συζητήσουμε αυτό. Τώρα, γιατί ο Μπερλίν, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τίθεται και από το κείμενο το ίδιο, επιτρέπεται αν θέλεις, από το κείμενο του Μακιαβέλη που ήδη έχει αυτή τη διάκριση κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα σε δύο είδη ελευθερίας και το λέει κιόλας, τα αναφέρει ως είδη ελευθερίας, δηλαδή προκύπτει αντικειμενικά από το κείμενο αυτός ο διαχωρισμός, άρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε το κείμενο, να συζητήσουμε με ένα στοχαστή ο οποίος κάνει στο σήμερα, κοντά στο σήμερα, σε κάθε περίπτωση την ίδια αυτή διάκριση. Επίσης, αυτό δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει, γιατί εντάξει σε μια παράδοση, φιλελεύθερο Μπερλίν, όπου είναι αρκετά λογικό, γιατί ξεκινάει η ρεπουμπλικανική παράδοση από τον Μακιαβέλη, εξελίσσεται συνέχεια, απάντηση σε αυτό, συνέχεια έρχεται και ο φιλελευθερισμός, οπότε είναι λογικό να βλέπουμε αυτά τα ερωτήματα να επαναλαμβάνονται, αυτά τα διλήμματα στον Μπερλίν. Άρα, βάζουμε μια συζήτηση εντός μιας παράδοσης κατά κάποιο τρόπο και βεβαίως εδώ πάλι υπάρχει το. Γιατί εγώ πιάνω τον Μπερλίν, όπου πάλι είναι αυτό το ζήτημα, η σκοπιά του καθενός, όπου εγώ όταν σε ελευθεριακός που ξεκίνησα τη διατριβή, είχα στο μυαλό μου ότι ο αναρχισμός πολύ συχνά ορίζεται ως ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός, συνεπώς συζητώντας με την φιλελεύθερη παράδοση μπορώ να δοκιμάσω και τα όρια της ελευθεριακής σκέψης, που με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει. Συνεπώς δεν προκύπτει τυχαία. Μετά πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι η πολύ δύσκολη ερώτηση που έβαλε ο Στέφανος Ροζάνης όσον αφορά την ελευθερία και τι είναι και αν είναι νόημα και αν ακυρώνεται ως επιθυμία εφόσον είναι νόημα. Είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντικά αυτά, είναι τεράστια ερωτήματα. Εγώ το πολύ που τολμάω να πω είναι ότι η ελευθερία εκτός από σώμα, εκτός από τις συγκεκριμένες τις πραγματώσεις, εκτός από τα συγκεκριμένα περιεχόμενα που μπορούμε να τις δώσουμε, είναι και πάθος, είναι και επιθυμία. Και φτάνω όμως ως εκεί και δεν πηγαίνω παραπάνω, τι για να κλέψω λίγο, τέλος πάντων νομίζω ότι είναι
Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή αυτό στην πραγματικότητα είναι το όριο. Και για τα πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε, καλύτερα να μην μιλάμε κιόλας. Διατηρώ όμως, διατηρώ και τα δύο, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσω να κρατήσω αυτή τη βασική αντίφαση, γιατί νομίζω τελικά ο άνθρωπος είναι μια αντίφαση. Και εκεί αυτό είναι, όλη η ιστορία είναι ακριβώς το να μπορέσεις να κρατήσεις την ισορροπία, να κρατήσεις και τις δύο όψεις, να μπορέσεις να περπατήσεις πάνω στο τεντωμένο σκηνή. Είναι αυτό, μια τέτοια ιστορία η ελευθερία. Είναι αυτό το περπάτημα σε ένα τεντωμένο σκηνή. Και από όποια πλευρά και να πας δηλαδή, θα πέσεις. Αν μείνεις μόνο με το φάντασμα, και αυτό μπορεί να είναι κάτι εξωτερικό, κάτι παραπλανητικό, έτσι, εκεί θα αδικήσεις τις πραγματικές επιθυμίες, τους πραγματικούς ανθρώπους, οι οποίοι ζητάνε μια πραγμάτωση, ζητάνε πραγματικές λύσεις. Και πρέπει να μπορέσουμε να το σεβαστούμε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένα πραγματικό αίτημα που τίθεται από πραγματικούς ανθρώπους για ελευθερία κάθε φορά. Και από την άλλη, ναι, θα πρέπει να σεβαστούμε και αυτό το πράγμα το παραπάνω που είναι η ελευθερία. Γιατί διαφορετικά, όντως, εάν πάμε και την κλείσουμε, καταλήγουμε πάλι σε λύσεις ολοκληρωτικές. Άρα θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτό το ερώτημα. Τουλάχιστον εγώ μέχρι εκεί μπόρεσα να φτάσω. Ελπίζω βεβαίως κάποιος θα πάει και ακόμα μακρύτερα. Τώρα. Όσον αφορά την εισαγωγή ενός δίκαιου πολιτεύματος, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι το κατάλαβα, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει εννοείς στο Μακιαβέλη, γιατί δεν φτάνει σε κάποιο όριο, γιατί γενικότερα υπάρχει πρόβλημα στο να μπορέσουμε να καθιδρύσουμε μια δίκαιη πολιτεία. Όχι, σκεφτόμουν, ξεκινούσα από το παράδοξο, όπως θέλεις. Μπορούμε να άρουμε την ελευθερία για να καθιδρύσουμε την ελευθερία. Okay. Αυτό είναι αντίφαση εάν υποθέσουμε ότι έχουμε ήδη ελευθερία. Εάν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει ελευθερία, ότι είμαστε αφεντικά και δούλοι και ότι τα αφεντικά δεν είναι ελεύθερα όπως δεν είναι και οι δούλοι, τότε μπορούμε ή δεν μπορούμε. Δηλαδή δεν έχουμε πια την έλλειψη νοήματος. Κάποιο άλλο εμπόδιο πρέπει να έχουμε, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Όχι, αυτό εγώ το. Δεν έχω πρόβλημα να το απαντήσω, δεν καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Όντως, όταν είμαστε εκτός του πολιτικού πλαισίου, όταν έχει καταργηθεί η ελευθερία, εκεί η βία είναι απολύτως νόμιμη και δικαιολογημένη, όχι μόνο σε τίποτα εξεγερτικούς κτλ, αλλά σε πάρα πολύ κλασικούς και ελεύθερους δικαστές, έτσι να πάρουμε το λόγο, δηλαδή, άμα θέλετε να πάρουμε πιο σύγχρονα, να πάρουμε την Κανάρη. Υπάρχουν βεβαίως πάντοτε συνθήκες τις οποίες η μόνη διέξοδος είναι η βία. Απλώς αυτό μένει ένα ζήτημα εάν θα το χαρακτηρίσουμε ως πολιτική πράξη ή ως μια πράξη η οποία μπορεί και βεβαίως υπό συνθήκες και άρα και πώς να μας οδηγήσει πάλι σε μια κατάσταση ελευθερίας. Υπάρχουν πάρα πολλά αν σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλώς μιλάμε για περιπτώσεις στις οποίες πια δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε και συνεπώς. Παίρνουμε τα ρίσκα μας. Παίρνουμε τα ρίσκα μας. Αυτό είναι στο αποφόλητο. Παίρνουμε τα ρίσκα μας, κανείς δεν το θέλει. Αλλά δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Αυτά. Δεν τον απάντησα κατά κάποιο τρόπο. Κάποιος που θέλει να κάνει μια ερώτηση ή τοποθέτηση, μπορεί να ξεκινήσουμε. Μια ίσως μικρό το ερώτημα, το ζήτημα που θέτει μάλλον το ερώτημα που στάσει ως όλη τη συλλογιστική της ιστορίας ενός πολιτεύματος στην πραγματικότητα σε συνέχειες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίοδου, και αφορά το ερώτημα τη σχέση του καιρού και με το χρόνο. Γιατί πιστεύω, το θέτω γιατί πιστεύω ότι καθορίζει γενικότερα όλη αυτή τη συλλογιστική.
Ας το παρέκαμε, ξέρω, ο κύριος Ροζάνης. Θα ήθελα και την άποψή του δηλαδή γι' αυτό. Ο καιρός εμπεριέχεται στον χρόνο. Στον χρόνο που δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, γιατί γι' αυτό μιλάμε, δεν μιλάμε για κάποιον άλλον. Είναι κάποιο ξεχωριστό πεδίο που συνεχώς, όπως είπε Σωτήριο, εναντιώνεται στον χρόνο. Αν εμπεριέχεται στον χρόνο, τότε αποκλείεται μόνο να εναντιώνεται. Μπορεί να έχει και κάποια άλλη μορφή. Αυτή πιστεύω η σχέση καθορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και όλη τη συλλογιστική. Αυτό το ερώτημα. Μου επιτρέπετε να σας πω την άποψή μου. Παλιότερα δίδασκα στο Εθνικό Θέατρο και δίδασκα τον Προμηθέα Δεσμότη σε μια παράσταση που θα ήταν πάρα πολύ επιτυχής του Εθνικού Θεάτρου. Καθώς δίδασκα, οι ηθοποιοί που ήταν σπουδαίοι ήταν ο Αρβανίτης και η Λιδία Κουτοπούλου. Μου είπανε, έτσι με λένε στο κύβο, δάσκαλε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο χορός, όταν ο Προμηθέας βρίσκεται δεμένος, δέσμιος, πάνω στο βράχο και του τρώει τα σπλάχνα, εκείνο το όρνιο, γιατί ο χορός φωνάζει στον Προμηθέα, Προμηθέα, πρόσεξε, μην προδώσεις τον καιρό. Δεν λέει Προμηθέα, πρόσεξε, μην προδώσεις τον χρόνο. Τι είναι αυτό, ποιητική έκφραση? Η απάντηση μου είναι, δεν είναι καθόλου ποιητική έκφραση, αλλά είναι ουσιώδης όρος του ανθρωπίνου υποκειμένου. Είναι άλλο το καιρωτικό συμβάν και άλλο το χρονικό γεγονός. Υπάρχει ένα πλήρες καλύτερα χάσμα ανάμεσα στο καιρωτικό συμβάν και στο χρονικό γεγονός. Για να το φέρω τώρα στην παραγγελία με όσα είπαμε για τον Μακιαβέλη, το καιρωτικό γεγονός, μάλλον το καιρωτικό συμβάν, είναι πάντα το συμβάν του desiderio, της επιθυμίας. Αυτή είναι καιρωτική, δεν είναι χρονική. Μας το έδειξε τόσο πολύ ωραία ο Σίγμουντ Φρόιντ, μας το έδειξε τόσο πολύ ωραία ο Λακάν, μας το έδειξε τόσο πολύ ωραία ο Ζακ Ντεριντά, που φαντάζομαι ότι όλη αυτή η ενασχόλησή μας με το καιρωτικό γεγονός ως γεγονός της επιθυμίας, όχι της ιστορίας. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω τη διάκριση μεταξύ του καιρωτικού συμβάντος και του χρονικού γεγονότος. Το χρονικό γεγονός ανήκει στην ιστορία. Είναι δε continuum, δηλαδή συνεχές. Το καιρωτικό συμβάν δεν ανήκει στην ιστορία. Το καιρωτικό συμβάν ανήκει στην επιθυμία και γι' αυτό η επιθυμία είναι ρήξη προς την χρονικότητα. Φιλοσοφικά λέμε ότι η επιθυμία διαρριγνύει τη χρονικότητα. Είναι αυτό το τριμερές του καιρού, το οποίο τριμερές είναι εντάξει στον παρασύρων. Είναι συρρήκνωση, ρήξη, αποκατάσταση. Δεν είναι θέση, αντίθεση, σύγκριση κατά τον
πλατωνικό ορισμό της διαλεκτικής. Το κερατικό γεγονός είναι ρήξη. Να που δεν συμφωνώ, σε ποιο σημείο δεν συμφωνώ με τον Σωτήρη. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσω και μαζί του και με όλους σας. Ότι η χρονικότητα μπορεί να είναι σύγχρονη. Αυτό το ξέρω και από τις σπουδές μου στη φυσική που έχω κάνει. Η χρονικότητα μπορεί να είναι συγχρονία, λέει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν στη θεωρία του ενωμένου πεδίου. Η καιρωτική συμπαντικότητα δεν μπορεί ποτέ να είναι συγχρονία, είναι πάντα ρήξη. Εκεί βρίσκεται για μένα η διάκριση μεταξύ καιρωτικού συμβάντος ως συμβάντος του τεζιτέριο και χρονικού γεγονότος ως γεγονότος ιστορικού. Είναι αυτό που είπε στην δευτερολογία του ο Σωτήρης, ότι έχω να κάνω με πραγματικούς ανθρώπους και πραγματικές επιθυμίες. Με πραγματικούς ανθρώπους έχω να κάνω, με πραγματικές επιθυμίες όχι.